Κοιτάξτε, η κρίση είναι εδώ. Με καταλήτη την πανδημία δεν είναι η αιτία τη. Η αιτία είναι η φυσιολογική λειτουργία του καπιταλισμού που έχει αυτέ τι τη... συνέπειε για, για του εργαζόμενου, γιατί αυτοί θα πληρώσουν το μάρμαρο. Και το λέμε αυτό γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει μια λογική ότι είναι υποέλεγχο οι απολύσει, ότι υπάρχουν προγράμματα κτλ. Αλλά κάτω από τα ραντάρ. Δηλαδή τώρα δεν φταίει η πανδημία για αυτό που γίνεται. Κοιτάξτε, επιτάχυνε η πανδημία δεν είναι η αιτία της κρίσης η πανδημία. Mm -hmm. Ε, σας θυμίζω ότι υπήρχε ύφεση και από πριν. Και ση, σημάδια, σύννεφα υπήρχαν ότι δεν σπιντάρει η καπιταλιστική οικονομία και ακριβώ επιτάχυνε τον ερχομό μια νέα κρίση. Δεν είναι δώ, η αιτία τη κρίση. Η οικονομία σπίνταρε. Αυτό λέμε, ότι δεν σπίνταραν οι οικονομίε, ότι είχαν πρόβλημα μετά την ανάκαμψη, μετά, μετά την πομπρία εξόδου από την κρίση. Επί τη ουσία δεν είχαμε ανάκαμψη καπιταλιστική. Είχαμε ε, συγκρατημένη ύφεση που δεν ε, ναι. εξελίχθηκε και βέβαια με τον ερχομό. Τη πανδημία, επιταχύνθηκε. Άρα, ούτω ή άλλω, οι ελληνικοί σχέδια για μειώσει μισθών και συντάξεων απλά η πανδημία τα έφερε πιο μπροστά. Μα, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχουμε ένα σχεδιασμό χρόνων. Mm -hmm. Και από την περασμένη κρίση, μείναν όρθια κάποια μεροκάματα και κάποιε συμβάσει που θυμίζουν ακόμα πλήρη εργασία. Αυτά θα είναι ο στόχο αυτή τη φορά. Και προσέξτε. Καταρχήν, υπάρχει mm -hmm. κόσμο mm -hmm. ο οποίο είναι κάτω από τα εφερε πιο μπροστα μα κοιταξτε να δειτε εδω εχουμε ενα σχεδιασμο χρονων και απο την περασμενη κριση μειναν ορθια καποια μεροκαματα και καποιε συμβασει που θυμιζουν ακομα πληρη εργασια αυτα θα ειναι ο στοχο αυτη τη φορα και προσεξτε καταρχην υπαρχει κοσμο ο οποιο ειναι κατω τα ρανταρ και δεν το πιάνουν τα μέτρα. Γιατί ποια μέτρα τώρα, 45 μέρε είναι η προστασία από τι απολύσει μετά, μετά την αναστολή των συμβάσεων. Και επίση το κομμάτι που λέγεται οικειοθελή αποχωρήσεις ναι. είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που ανοίγει τώρα, για παράδειγμα, στην εταιρεία Σνάιντερ, που απολύει 120 οικειοθελώ αποχωρήσαντε, οι οποίοι δεν το αποδέχονται και σήμερα κάνουν κινητοποίηση ε, στον παράδρομο τη Εθνική. Όπω επίση και όσοι λιγούν οι συμβάσει του. Αυτοί είναι στον αέρα. Το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, για παράδειγμα, είναι το λείπασμα που θα γενικευθεί εκ περιτροπή εργασία. Δηλαδή, ό,τι έχει μείνει, απομείνει όρθιο, έρχεται το ΣΟΥΡ τώρα ω λείπασμα για να, ναι. να ε, γενικευθεί η υποαπασχόληση. Συγγνώμη, κύριε Βαδάκη, στους το, 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 το πρόγραμμα ΣΟΥΡ που λέτε δεν ενισχύει του εργαζόμενου. Προσέξτε. Καταρχήν, ενισχύει του εργαζόμενου με χρήματα των εργαζομένων. Όχι γενικώ, δεν φυτρώσαν τα λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κρατικά δάνεια που μάλιστα με εγγύηση 350 εκατομμύρια ευρώ έχουν Έτσι, Έτσι δουλεύει το πράγμα. Ακριβώ, δηλαδή. μην τα εμφανίζουμε ότι είναι καναδόρο. Όχι, λοιπόν, δεν είπε κανένα ότι είναι καναδόρο. Αλλά το πρόγραμμα δεν είναι για να απολυθεί ο κόσμο, είναι για να μην απολυθεί. Προσέξτε. Είναι. Εκτός αν είναι ένα είναι, πρόγραμμα, δεν Ένωση μέσα για να απολυθούν όλοι. Κοιτάξτε, βόλι. έχω μάθει κάτι τουλάχιστον και όλοι οι ευρωβουλευτέ του ΠΚΕ έχουν μάθει κάτι στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χαρίζει χρήμα ούτε από ψυχοπονιά. Ναι. Γιατί το δίνει το χρήμα σε αυτή τη φάση, τι θέλει να, λέει, προσέξτε, είναι πρόγραμμα σουρ, δηλαδή. Ε, διατήρηση των θέσεων εργασία. Ναι. Δεν καθορίζει του όρου. Οι όροι θα αλλάξουν και θα γίνουν χειρότεροι. Ναι. Θα, θα τελειώσουμε με τι συλλογικέ συμβάσει, θα τελειώσουμε με, τα συγκρο... με όποια συγκροτημένα δικαιώματα είχαμε μείνει και στο όνομα ε, τη ε, διατήρηση τη θέση εργασία θα ξεκινήσει η περιπλάνηση από Μάλιστα. τη μερική δουλειά, από ναι. την εκπεριτροπή σε εργασία, Κύριε... από τη μερική απασχόληση. Κύριε... Αυτή είναι η βαρβαρότητα που φέρνει η νέα κρίση. Κυ... Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αν προχωρήσει σε εκλογές είναι ναι. ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Αν θα προχωρήσει, θα προχωρήσει για να πάρει πράσινο φως γιατί έρχονται θύελε. και σκληρά αντεργατικά μέτρα και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και στους χώρους δουλειά ακριβώς να αποκρούσουν κάθε βλαπτική μεταβολή. Καλημέρα,